Στο θέμα της ημέρας τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε απευθείας στον κύριο Ανδρέα Χριστοφίδη, Managing Director της Grandfeld Wealth Management, για να ανοίξουμε το κεφάλαιο της οικονομίας. Κύριε Χριστοφίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Ρουσιά. Χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας. Σας ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε στο καλεσμά μας. Λοιπόν, να κάνουμε αρχή με την παγκόσμια οικονομία. Καταρχάς, κύριε Χριστοφίδη, να κάνουμε αρχή με το να δούμε πώς πήγε το πρώτο εξάμηνο, έτσι, μιας και το αφήσαμε πίσω μας. Να δούμε, έτσι, να κάνουμε και μια ανασκόπηση της αγοράς. Βεβαίως. Γενικά θα λέγαμε ότι είχαμε έναν πρώτο εξάμηνο αρκετά ενδιαφέρον, με χαμηλή σχετικά μεταβλητότητα, όπου όμως είδαμε πως οι επενδυτές που έχουν ένα πιο ψηλό προφίλ ρίσκου γενικά και έχουν και, αν θέλετε, περισσότερη επαφή με μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν περισσότερο ρίσκο. Εκείνη η κατηγορία επενδυτών γενικά πήγαινε καλύτερα το πρώτο εξάμηνο. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα έτσι πιο από την αρχή. Είδαμε ότι στην αγορά των ομολόγων οι τιμές των ομολόγων γενικά και στην Αμερική και στην Ευρώπη παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα. Σε αντίθεση βέβαια με τις τιμές των μετοχών, όπου είδαμε το πρώτο εξάμηνο γενικά μια αρκετά σημαντική αύξηση και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και ο δείκτης Standard & Poor's 500 κατέγραψε μια αύξηση περίπου 15%. Το ίδιο βέβαια και στην Ευρώπη. Χαμηλότερα οι δείκτες στις αναδυόμενες αγορές, στην Ασία, στην Κίνα, όπου πάλι όμως είχαμε δει μια αύξηση της τάξεως μεταξύ του 3% και του 7%. Σε ό,τι αφορά πιο μπροστά, θέλετε, νομίσματα, το δολάριο καταγράφει μια άνοδο έναντι του ευρώ. Σε ό,τι αφορά το χρυσό, μια σχετικά μικρή πτώση σε σχέση με την αρχή του χρόνου. Μεγάλη πτώση, όπως είπαμε και τις προηγούμενες φορές, σε ό,τι αφορά τα κρυπτονομίσματα, σε ό,τι αφορά το bitcoin. Αλλά γενικά θα λέγαμε ότι η μεγάλη αύξηση που είδαμε το πρώτο εξάμηνο ήταν στις παγκόσμιες χρηματαγορές. Μάλιστα. Και να δούμε όμως και τι μας λένε τα τελευταία οικονομικά δεδομένα, έτσι, για την κατάσταση, κύριε Χριστοφίδη, της παγκόσμιας οικονομίας. Πάλι εδώ θα το μοιράσουμε, δηλαδή θα δούμε πρώτα το τι συμβαίνει στην Αμερική, όπου τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ειδικά σε ό,τι αφορά την αύξηση του ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο, όπου είχαμε έναν πολύ ψηλό αριθμό πάνω από 6%. Αναμένουμε ότι τώρα και το δεύτερο τρίμηνο επίσης θα έχουμε έναν πάρα πολύ ψηλό αριθμό. Η αγορά εργασίας στην Αμερική επίσης πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είχαμε και την περασμένη Παρασκευή και θα έχουμε τώρα αυτή την εβδομάδα των αριθμών για τον μήνα του Ιουνίου. Στην Ευρώπη τα πράγματα επίσης καλά, αλλά κάπως λιγότερα, διότι η Ευρώπη είναι πιο πίσω από την Αμερική, ειδικά σε ό,τι αφορά το reopening, ειδικά τον τομέα των υπηρεσιών. Αλλά βλέπουμε πολλές αναβαθμίσεις, οι οποίες μας κάνουν να πιστεύουμε ότι και η Ευρώπη, προχωρώντας μπροστά για το δεύτερο μισό της χρονιάς, θα έχει μια καλύτερη απόδοση. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά στην Ασία, ειδικά σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας. Βλέπουμε πολλές χώρες στην Ασία, όπως είναι η Αυστραλία, όπως είναι η Ινδονησία, που κάπως συνεχίζουν να έχουν προβλήματα, και αυτό βέβαια επηρεάζει και τις οικονομίες τους. Αλλά αν κοιτάξουμε γενικά την παγκόσμια οικονομία, θα λέγαμε ότι σίγουρα φέτος σε αυτήν τη φάση είμαστε σε μια πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήμασταν πέρσι για την ίδια περίοδο, και κοιτάζοντας μπροστά για το επόμενο εξάμηνο, για το επόμενο χρόνο, θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές παραμένουμε θετικοί. Μάλιστα. Ευελπιστούμε ότι θα παραμείνουμε θετικοί μετά και από τις τελευταίες ενημερώσεις για την επιδημιολογική εικόνα, κύριε Χριστοφίδη. Να περάσουμε όμως και στις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες άλλαξαν την νομισματική τους, έτσι, πολιτική τους τελευταίους μήνες. Να μας πείτε εσείς κατά πόσον ισχύει αυτό. Έχουν αλλάξει?
Θα λέγαμε ότι δεν την έχουν αλλάξει σε έναν... έχουν κάνει μια μικρή διαφοροποίηση, ειδικά το Federal Reserve στην Αμερική, και αυτό το είδαμε τον μήνα του Ιούνιου. Αυτή, αν θέλετε, ήταν και η μεγάλη αλλαγή ως ένα βαθμό που είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες, όπου μετά από τη συνάντηση του Federal Reserve, εκεί που αρχικά η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής προέβλεπε ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα χωρίς αλλαγή μέχρι το τέλος του 2023, τώρα φέρανε μπροστά για μία χρονιά τις προσδοκίες τους, και όπως ανακοινώσαν στους αναλυτές, περιμένουν ότι ήδη από το 2023 αναμένουν δύο αυξήσεις των επιτοκίων. Βέβαια, μιλάμε για, επειδή είμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, θα παραμείνουμε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και αυτό είναι που έχει σημασία. Γενικά, το Federal Reserve έχει αλλάξει, αν θέλετε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο καθορίζει την νομισματική του πολιτική σε σχέση με το παρελθόν, και αυτό το έκανε πριν από την πανδημία, όπου βασικά το Federal Reserve θέλει να αυξήσει τον πληθωρισμό μέσα, βέβαια, σε ορισμένα πλαίσια, αποδεκτά πλαίσια για την Αμερικάνικη οικονομία. Οπότε αυτό είναι και το καινούριο πλαίσιο στο οποίο κινείται το Federal Reserve. Δεν έχει αλλάξει κάτι δραστικά με το γεγονός ότι τώρα περιμένουν μια αύξηση των επιτοκίων, ξεκινώντας από το 2023. Σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει την αγορά των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Τα επιτόκια είναι αρνητικά. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, καμία ένδειξη ότι αυτό πρόκειται να αλλάξει για το εγγύς μέλλον. Μάλιστα, οπότε θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και στο μέλλον. Και εσάς, κύριε Χριστοφίδη, ως οικονομολόγος, ποιες είναι οι προσδοκίες σας έτσι όσον αφορά το δεύτερο εξάμηνο του έτους? Όπως λέγατε και πριν, όλα εξαρτώνται από την πανδημία. Εάν τώρα βλέπουμε τις μεταλλάξεις, οι οποίες κάπως συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα σε ό,τι αφορά το reopening, σε ό,τι αφορά μια επιστροφή προς την ομαλότητα, αυτό βέβαια θα επηρεάσει και τις οικονομίες. Από την άλλη, φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα στην Αμερική από ό,τι στην Ευρώπη και από ό,τι στην Ασία. Βέβαια, η εξέλιξη με την πανδημία, με τον κορονοϊό, επηρεάζει την οικονομία, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την κατανάλωση, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, αλλά πολύ σημαντικό είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, έχει μερικούς μήνες, τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες επηρεάζουν τις αλυσίδες ανεφοδιασμού, οι οποίες επηρεάζουν βέβαια το κόστος των πρώτων υλών και τα μεταφορικά μέσα. Είναι πολύ ενδεικτικό ότι έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων τεχνολογίας, στις τιμές των προϊόντων των λευκών συσκευών. Περιμένουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί τους προσεχείς μήνες. Είναι κάτι που μέχρι τώρα οι κεντρικές τράπεζες έχουν πει ότι θα είναι περιστασιακό. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς, καθώς θα μας επηρεάσει και εμάς βεβαίως αυτή η αύξηση στις τιμές των προϊόντων. Οπότε δεν θα είναι κάτι που θα παραμείνει. Εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Πιστεύουμε ότι ως ένα βαθμό θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε τους ερχόμενους μήνες, αλλά εάν υποθέσουμε ότι ξεκινώντας από το 2022 σιγά σιγά ξεκινά να υποχωρά και ο κορονοϊός και τα διάφορα προβλήματα που προκαλεί, τότε είναι λογικό να επιστρέψουν και οι τιμές κάπως σε πιο λογικά πλαίσια. Από την άλλη όμως υπάρχουν κάποια άλλα, αν θέλετε, στοιχεία τα οποία πιστεύουμε ότι θα παραμείνουν, και είναι σημαντικό να τα πούμε αυτά. Τα οποία είναι? Όπως για παράδειγμα, πρώτον, τα χαμηλά επιτόκια, παρόλο τις αυξήσεις τις οποίες είναι λογικό να αναμένουμε ότι θα υπάρξουν τα επόμενα χρόνια, γενικά τα επιτόκια θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό είναι το πρώτο. Μετά βλέπουμε επίσης ότι το ψηλό κυβερνητικό χρέος, το οποίο αυξήθηκε τώρα για να στηρίξει τις παγκόσμιες οικονομίες, επίσης αυτό θα παραμείνει τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε στη Γερμανία, αν έχει ξεκινήσει τώρα μια μεγάλη συζήτηση κατά πόσον ακόμα και στη Γερμανία
θα μεγαλώσει το κυβερνητικό χρέος και σε ποιο βαθμό είναι αποδεκτό αυτό για τους Γερμανούς πηγαίνοντας μπροστά. Βλέπουμε επίσης ότι η υψηλή κερδοφορία των μεγάλων εταιριών, των παγκόσμιων κολοσσών, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, αυτή θα παραμείνει, αλλά δεν είναι μόνο ο τομέας της τεχνολογίας όπου βλέπουμε ψηλή κερδοφορία. Και τέταρτον, τις αλλαγές στις συμπεριφορές μας, οι οποίες επέφερε η πανδημία, αν θέλετε, είτε είναι το ηλεκτρικό εμπόριο, είτε είναι το ότι κάποιος μπορεί να δουλέψει από το σπίτι, όλα αυτά, το ηλεκτρικό χρήμα, όλα αυτά θα παραμείνουν, καθώς επίσης και η κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και πώς αυτό επηρεάζει γενικά τις επενδύσεις. Οπότε από τη μια έχουμε, να θέλετε, κάτι το οποίο δεν υπάρχει, είναι αβέβαιο, όπως είναι ο πληθωρισμός. Από την άλλη όμως βλέπουμε πολλά στοιχεία τα οποία έχουμε μια περισσότερη βεβαιότητα και οι επενδυτές είναι, αν θέλετε, λογικό να συνδυάζουν αυτά τα δύο, έτσι ώστε να καταλήγουν μετά στις επενδύσεις, πάντα βέβαια με το προφίλ του ρίσκου τους. Έτσι ακριβώς. Κύριε Χριστοφίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ επίσης.